να πάψουν κάποιοι να αποπροσανατολίζουν το ελληνικό λαό με εκβιαστικά διλήμματα περί εκλογών, να προβάλλουμε το ανθρώπινο αυτοδιοικητικό πρόσωπο και όχι το κομματικό, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα της νεολαίας δεν μπορούν να περιμένουν. Εμείς αγκαλιάσαμε 8 χρόνια την κοινωνία μας και δύναμή μας είναι ο λαός και μόνο ο λαός. Κύριε Ψωμιάδη, σας βλέπουμε ευδιάθετο, με αυτοπεποίθηση. Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε? Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά η κάλπη είναι κάλπη. Θέλετε κάτι άλλο? Κύριε Ψωμιάδη, είδατε αν τελικά μέσα στα ψηφοδέλτια ήταν το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τρεμόπουλου, όπως είπατε και όλα εσείς χαρακτηριστικά επάνω? Ένας Τρεμόπουλος δεν λείπει πουθενά. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε Τρεμόπουλο. Ο κύριος Καραμαλής σας είπε κάτι? Ναι, μου είπε, αλλά δεν λέγεται. Πώς τον είδατε, είχε διάθεση, ήταν να σας χαιρέτησε έτσι? Όσο μίλησε, ήταν ευδιάθετος μαζί. Δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις πάντως στα κανάλια. Καραμαλισμός δύσκολα μιλάει. Καραμαλισμός, ε. Δεν λέγεται επειδή αφορά πολιτικό θέμα. Είναι εσωκομματικό, οικογενειακό. Αυτά δεν λέγονται, παιδιά. Μια φορά ήταν αισιόδοξος.